Έτοιμος! Βία! Ο ένας σπρώχνει τον άλλον. Δεν χωράμε. Ανθρώπινη βία. Κρατική βία. Τεράστια βία. Οπαδική βία. Γενικώς. Στο μυαλό μας είναι Κάρμινα Μουράνα. Αισθάνομαι ότι φέτος ο Άγιος Βασίλης θα έρθει αγριεμένος. Δηλαδή τον βλέπω να καταφθάνει ένας Άγιος Βασίλης και να μας πάρει τσφαλιάρ. Πα, 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 πα. Χαστούκια. Θα έρθει με το έλκυθρο. Έτσι σβάρνα να μας πάρει. Έχουμε αληθινά αρρωστήσει. Είναι ανίατη η ασθένειά μας. Έχουμε βία μέσα μας και πλακωνόμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ για διάφορες αιτίες ανύπαρκτες. Όλοι μένουν στο όμορφο στο κουτί. Κάτι νεύρα που έρχονται από το σπίτι. Δεν μπορεί να είναι εκεί homemade στη σκηνή. Δεν γίνεται. Αυτή η χώρα θέλει θύμα εδώ και τώρα. Θέλει πάντα θύμα. Και μόνο με το θύμα συνετίζεται. Όπως έχετε δει όταν οδηγείτε, πότε κόβετε. Πότε πετάτε φρένο, όταν δείτε κλεισάκι. Ότι δηλαδή κάποιος από εδώ έφυγε. Αυτός είναι ο δικός μας κοκ, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Τα κλεισάκια. Πρέπει κάποιος να έχει σκοτωθεί, κάποιος να έχει φύγει. Και όταν βρεθεί ο δολοφόνος, αν ο δολοφόνος είναι δικός μας, ας πούμε, και δεν μας συμφέρει να τον βγάλουμε, όπως τα Τέμπη, το κουκουλώνουμε. Παίρνουμε και μια πολιτική ευθύνη. Ξέρετε, το πιο εύκολο, το πιο ωραίο πράγμα, το πιο ευχάριστο σχεδόν πράγμα είναι η πολιτική ευθύνη. Δεν έχει καμία συνέπεια. Καμία απολύτως συνέπεια. Είναι σαν αραχνοήφαντο, το οποίο είναι κάτι για να σκεπάζεται το βράδυ, έτσι λίγο. Α, και παίρνει και πολλά συγχαρητήρια. Κύριε Υπουργέ, πόσο σας χαρήκαμε για το θάρρος σας χθες να πάρετε την πολιτική ευθύνη. Η Εισαγγελία της Ευρώπης άσκησε δίωξη σε 23 πρόσωπα για τα Τέμπη. Κάτι γίνεται λάθος εδώ. Κάτι γίνεται λάθος σίγουρα. Η Εισαγγελία της Ευρώπης λοιπόν. Έρχονται οι δεξιοί, πολεμάνε τους αριστερούς. Έρχονται οι αριστεροί, υποφέρουν οι δεξιοί. Θυμάμαι, κυβερνούσε Πασόκ τότε, ερχόμουν από τη Λάρισα και στα Διόδια. Φτάνω σε έναν άνθρωπο, με το δεξί του χέρι, βάζει τα κλάματα μου και λέω: Ζωπούλε, βοηθήστε με. Λέω: Τι να σας κάνω, λέω: Δεν ξέρω τι, πείτε μου το πρόβλημά σας. Μου λέει: Ξέρετε, μου λέει, επειδή είμαι, μου λέει, δεξιός, με βάζουν οι πασοξίδες να κόβω μόνο από το δεξί χέρι και δεν μου αλλάζουν χέρι, μου λέει. Έχει πιαστεί το χέρι μου, κλαίω κάθε μέρα από τους πόνους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μου αλλάζουν χέρι. Βγήκε ο οικονόμου στο Sky για να πει όσα είπε. Άρα ουσιαστικά μάθαμε από πού δεν προέρχεται η οπαδική βία. Γιατί και το κανάλι που διαλέγεις να πεις αυτά που έχεις να πεις, κάτι σηματοδοτεί, έτσι, λέω τώρα εγώ. Δηλαδή με το που τον είδα να μιλάει, κατάλαβα ποια στοιχεία έχουν και προς τα πού πάει η έρευνα. Και μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφω, δεν ξέρω κάτι περισσότερο πέραν της καχυποψίας μας, το πούμε, και δεν ξέρω πώς θα συνδεθούν, πώς θα εμπλακούν οι εφημερίδες γράφουν για τη βία στα παιδιά. Αυτό είναι το καινούργιο. Πόσο έχει αυξηθεί η βία στα παιδιά μετά την πανδημία. Και στη Γερμανία διάβαζα ότι 35% στους 14χρονους είναι πιο πάνω η βία. Κάτι δηλαδή, αλλά μιλάμε για μια χώρα όπου είναι νοπά ακόμα τα σημάδια του Αλκή Καμπανού, είναι νοπά ακόμα τα σημάδια του Μιχάλη Κατσουρί που πήγε από τους Κουράτες, που δεν τους είδε καμία κάμερα, που δεν τους βρήκανε. Ξαφνικά οι κυρίες της Εκάλης ανησυχούν πάρα πολύ για το λόγο, ότι πού είναι αυτή η βία στα παιδιά. Πώς παρουσιάστηκε ξαφνικά σε σύμπτωμα, το βλέπω σαν εξάνθημα, δηλαδή έβγαλαν ένα ακμή τα παιδιά. Τι είναι αυτή η βία, μπορείς να καταλάβεις, από πού βρήκαν αυτή τη βία, σε ποια σπίτια ζουν αυτά τα παιδιά, με ποιους γονείς ζουν αυτά τα παιδιά, με ποια πρότυπα ζουν αυτά τα παιδιά, τις άπειρες γυναικοκτονίες που γίνονται στη χώρα αυτή, τις κάνουν τα παιδιά ή οι πατεράδες τους. Ξέρετε τι γίνεται μέσα στα σπίτια σήμερα των ανθρώπων. 49 χρονών κομμωτής. Δεν τον λες και παιδί. 49 χρονών. Παρακολουθούσε με κρυφές κάμερας την κόρη του, τη γυναίκα του, και ήθελε να βάλει και την πεθερά του να λωστεί για να τη δει και αυτή. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Το ίδιο το κράτος. Δεν παρακολουθεί ανθρώπους με τα κινητά τηλέφωνα, με την κάμερα, όλη μέρα σε παρακολουθεί. Πού πας, στο μπάνιο, που βγαίνεις, κάνεις, πηδάς, κάνεις, κλάνεις.
Γιατί αυτός που παρακολουθεί από το κράτος είναι λιγότερο ανώμαλος και διαστροφικός? Γιατί ο κομμωτής είναι χειρότερος από τον εθνικό μας κομμωτή? Με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά η αλήθεια στη χώρα αυτή κουτσένει. Πάει μονόπατα. Την βλέπω δηλαδή. Πάει λίγο έτσι η αλήθεια. Λίγο γέρνει προς τα δεξιά. Και βλέπω και τη δικαιοσύνη πολλές φορές που ψιλοκουτσένει και αυτή. Πάει και αυτή μονόπατα. Πολλές φορές. 7 χρονών παιδί στο Βόλο, στο δημοτικό σχολείο, μάθαμε σε αυτά που διαβάζω ότι παίζαν οι συμμαθητές του τρίλιζα στον κόλο του. 15 μέρες το παιδί έτρεμε διαλυό όταν δεν μπορούσε να πάει σχολείο και αναγκάστηκε να το πει στους γονείς του. Δεν ξέρουμε που θα κατέληγε αυτό το παιδί. Ευτυχώς το είπε στους γονείς του. Και λοιπόν το πήραν το παιδί τους, το πήγαν στο σχολείο. Είπε η διευθύντρια, είναι προτιμότερο να λήξει εδώ αυτή η ιστορία για να μην δώσουμε συνέχεια. Και συνέχισε η διευθύντρια, που δεν είναι παιδί, τονίζω, ότι αν διώξουμε το μαθητή που έκανε bullying, μπορεί να βρεθεί αύριο ένας άλλος να κάνει bullying. Δηλαδή, δεν θα βγάλουμε αυτόν τον καρκίνο, γιατί μπορεί να έρθει άλλος. Τι θα κάνουμε τότε? Θα τον διώξουμε και αυτόν? Είπε η διευθύντρια, από αυτά που διαβάζω. Όχι, κύριε διευθύντρια, θα τον κρατήσουμε. Αλίμονο. Είναι ο ισχυρότερος. Θα διώξουμε τον ισχυρότερο από το σχολείο. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που επιβάλλει τη βία στα παιδιά? Πρέπει δηλαδή ο 7χρονος να φτιάξει αυτός μια συμμορία για να μπορέσει να επιτεθεί σε αυτόν που το επιτέθηκε? Γιατί πρέπει να μένει στο σχολείο ο βιαστής και να απομακρύνεται ο βιαζόμενος? Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να παρέμβει, και επειδή πραγματικά έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος πραγματικά έφερε και αναδιοργάνωσε το ψηφιακό κράτος, ήρθε η ώρα να φτιάξει και το κανονικό σχολείο. Το κανονικό σχολείο. Δεν μπορεί να μιλάμε για κανονικότητα και να ζούμε αυτή την πρωτοφανή ανθρώπινη και κρατική βία και να χάσουμε, παρεμπιπτόντως, τώρα που είπα, στην Αλάχοβα, ας κοιτάξω καμιά κάμερα μήπως κάτι έχει πάρει, γιατί εκεί βλέπουν τα πάντα. Δεν μπορεί, δηλαδή το καταλαβαίνουμε και δεν είναι σωστό. Δεν είναι καθόλου σωστό. Το κανονικό σχολείο λοιπόν να φτιάξει ο κ. Πιερακάκης, αυτό που ένας θα σέβεται τον άλλον από μικρή ηλικία. Και αυτός που χτυπάει και απειλεί βεβαιωμένα να φεύγει αυτός από το σχολείο χωρίς δεύτερη κουβέντα. Χωρίς να μπορεί να πάρει ο μπαμπάς του ή η μαμά του και διάφοροι πάνω από τον μπαμπά του και τη μαμά του. Και οι καθηγητές και οι διευθυντές που λένε αυτές τις κατάφαρες μαλακίες, πρέπει και αυτοί να πάνε σπίτια τους πάρα αυτά. Διότι αυτοί είναι τα σπίρτα που εγκαθιδρύουν τις φωτιές. Δεν θα φοβάται κανείς αυτή τη χώρα. Στη χώρα αυτή, στη ζωή αυτή, δεν ερχόμαστε για να φοβηθούμε. Ερχόμαστε για να ομονοήσουμε. Ερχόμαστε να πούμε τις σκέψεις μας. Ερχόμαστε να περάσουμε καλά και να υπερασπιστούμε την διαφορετικότητά μας. Ποιος είναι όμως αυτός που διδάσκει τη φοβέρα στην Ελλάδα? Ποιοι είναι αυτοί οι αυθάδεις οι οποίοι τους καλούν πρωί, μεσημέρι, βράδυ στα κανάλια και χαριεντίζονται οι δημοσιογράφοι μεταξύ τους? Γιατί και οι δημοσιογράφοι υποθάλπτουν τη βία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοί που κρυφογέλαγαν όταν η Χρυσή Αυγή πηγαίνανε και ξυλώναν τους πάγκους από τις λαϊκές αγορές. Ποιος είναι ο δάσκαλος της φοβέρας σε αυτή τη χώρα? Quiz, για ψάχτε. Ακούω τον κάθε λίμο κοντό να λέει, εγώ που τον βρίσκω αυτόν, α, τον βαράω. Και αυτοί να του λένε συνονεμένοι, μα κύριε, τι πράγματα είναι αυτά, μην τα λέτε. Αλλά τα λέει. Γιατί έχετε συνονοηθεί να τα πει. Γιατί έτσι κάνετε ακροαματικότητες. Πιάσαν τώρα το 18χρονο που κατηγορείται ότι τραυμάτισε τον αστυνομικό, που ακροτηριάστηκε το πόδι του, και μέσω αυτού ψάχνουν να βρουν, λέει, τον καθηγητή. Γιατί ο πατέρας του παιδιού λέει ότι του είπανε πάρε κάποια λεφτά και πάρε το εσύ απάνω σου αυτό. Η μητέρα του παιδιού λέει ότι το παιδί της δεν είναι χούλιγκαν. Και πάλι καλά, κατήσανε 400 άτομα να τους πάρουν το DNA για να βρουν, τέλος πάντων, αυτό που έπρεπε να βρουν. Πάλι καλά που δεν κρατήσανε όλο το γήπεδο. Αλλά αυτό το κάνανε και καταλαβαίνουμε γιατί χτυπήθηκε αστυνομικός. Που βεβαίως και ο αστυνομικός άνθρωπος είναι και αθώο θύμα είναι τώρα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε, δεν θα αναφέρω καμία, που ξέρουμε ότι όταν η έρευνα φτάσει στο κόκαλο, στρίβει το μαχαίρι από το κόκαλο. Και έχουν αρχίσει οι ηλίθιες συζητήσεις τώρα. Καταλαβαίνεις αυτές οι ανόητες, αδιέξοδες συζητήσεις που γίνονται πάντα στην Ελλάδα, αν γεννήθηκε πρώτα το αυγό ή η κότα.
Ποιος στέγει για τη βία, αυτός, αυτός ή αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα γεννήθηκε το κοτέτσι. Στην Ελλάδα πρώτο γεννήθηκε το κοτέτσι. Και μετά μπήκαν οι κότες. Και οι άνδρες κότες, κουτσομπόλες από το πρωί. Όχι όλες και όλοι, οι πιο πολλοί, οι πιο πολλές. Ένα απέραντο κοτέτσι είναι η Ελλάδα. Και η αντίρρηση που θα λεχθεί ανήκει στον ηλίθιο. Όπου κάθε ηλίθιος έχει και μία σκέψη, έχει και μία γνώμη που με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Πες την. Αλλά στην πει και ο άλλος που έχει μία γνώση του θέματος, έχει ζήσει ένας άνθρωπος ένα περιστατικό και δεν μπορεί να το πει καν. Του κόβει, σε παρακαλώ, παρεφύστε αυτό, δεν με αυτό, είστε αγανακτισμένοι, φύγετε με αυτό. Κόφτον, δεν μπορώ να τον δω, δεν θέλω να μιλήσω. Φύγε από εδώ, φύγε. Τι είναι αυτή, τηλεκανίβαλη. Μέσα σε αυτή την απέραντη βία, στη βία που ζούμε την καθημερινή, μέσα σε αυτό το απέραντο κοτέτσι, σε αυτή τη διαστροφική κανονικότητα, είδα την κανονικότητα, τη συγκίνηση μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ταξιδεύει ένα παιδί, όχι στην Ελλάδα, με τους γονείς του και αρχίζει ένας πιλότος, ο πιλότος να μιλάει μέσα και να λέει Jacob. Μιλάει για το παιδί αυτό και λέει την ιστορία του, πώς πέρασε, πώς νίκησε. Όλοι δίπλα του τον αγκαλιάζουν και του λέει ακόμα και ένα σημαντικό νέο, ότι πριν απογειωθούν έμαθαν τα ευχάριστα, ότι δεν έχει πια καρκίνο. Και ξαφνικά ένιωσα ότι προσγειώθηκα σε μια πραγματικότητα που θα ήθελα να ζω. Για να μπουν οι κάμερες, κύριε οικονόμου, και όλα αυτά τα μέτρα για το ποδόσφαιρο, δεν έπρεπε να ακροτηριαστεί ένας αστυνομικός. Κυβερνάτη είδε 5 χρόνια και άλλα 200 πριν. Σταματήστε να παρουσιάζετε τα παλιά μπαούλα σαν να είναι καινούργιες κονσόλες design. Και σταματήστε να διώχνετε όλο τον κόσμο από τα γήπεδα μέχρι να βρείτε τον καθοδηγητή. Σκεφτείτε εσείς αν τυχόν ή κατά κάποιον τρόπο είστε καθοδηγητές ή καθοδηγούμενοι αυτού του χάος. Μισό λεπτό. Τι γίνεται εδώ? Άιντε για! Για αφέντη μου! Πέρασες, δεν έχεις παράπονο, σε προσκυνήσαμε με το παραπάνω. Μάθαμε τελικά ότι ο γεραπετρίτης πήγε να... υπήρχε ένα σκουπιδάκι στα παπούτσια του και πήγε τόσο χαμηλά να το πετάξει. Κατά γι' αυτό ήταν, τον είδαμε σε αυτή τη στάση. Σταματήστε να μας λέτε οι τηλεοράσεις και οι κάμερες και αυτό οι εφημερίδες ότι πήγε τόσο καλά η επίσκεψη του Ερντογάν. Όλη αυτή η μαϊμού συνάντηση. Όλες αυτές οι φοβερές και τρομερές συνεδρίες του Ερντογάν που θέτει θέματα δικής μας απώλειας της εθνικής κυριαρχίας μας, ούτε αναφέρονται ούτε ρωτώνται. Καταλαβαίνω. Είμαστε έτοιμοι. Τα καράβια αυτό το καλοκαίρι θα πηγαίνουν ταξίδι στη λίμνη του Αιγαίου. Ελβετία κι εμείς. Το Αιγαίο ήταν πέλαγος και κανείς δημοσιογράφος δεν θα το κάνει λίμνη. Το Ικάριο πέλαγος δεν θα γίνει Ικάρια λίμνη, ούτε Μακάρια λίμνη. Ο Ερντογάν ήταν καλός μαζί μας γιατί όλη του συμπεριφορά από την αρχή ως το τέλος ήταν προσχεδιασμένη, προσυμφωνημένη. Χάρηκε βεβαίως και από την από μέρους μας αθόρμητη δουλικότητα, όχι ευτυχώς το Μητσοτάκη. Έβλεπα μια γαλλική ταινία στο Netflix χθες, όπου ο Ναπολέον στην εξορία του στο νησί της Αγίας Ελένης αναφέρεται η εξής φράση. Η ιστορία είναι ένα σύνολο ψεμάτων που όλοι συμφωνήσαμε. Όλοι μαζί θα συμφωνήσαμε με αυτά τα ψέματα. Παρεπιπτόντως, εμείς στην Κύπρο θα τη θεωρήσουμε αλληλένδετο το θέμα σαν τα αλληλένδετα του Σουλτάνου ή θα πάμε στη Χάγη αλλάζοντας την εθνική μας γραμμή για την υφαλοκρηπίδα και τα αλληλένδετα του Σουλτάνου μόνο. Γιατί αν εμείς δεν θέσουμε την Κύπρο σαν προϋπόθεση αλληλένδετη με οποιοδήποτε θέμα συζητηθεί με την παραχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας που ετοιμάζετε, έχουν πάρει ήδη τις κατσαρόλες τους οι δημοσιογράφοι και βράζουν το Αιγαίο προσπαθούν να το κάνουν από πέλαγος λίμνη. Θέλω λοιπόν να πω, αν η Κύπρος δεν θεωρηθεί αλληλένδετη προϋπόθεση, δεν θα μπορεί να έχει καμία συνέχεια ιστορικής επαφής με την Ελλάδα. Αν δεχτούμε ότι από τη Μόνα Λίζα εμείς θα έχουμε μόνο τη Λίζα, το Λιζάκι, δεν ξέρω αν το Λιζάκι
θα θέλει να συνεχίσει να έχει τη σχέση μαζί μας μετά από την ανάρμοστη συμπεριφορά μας. Γιατί αν πάρει τη μισή Κύπρο και το μισό Αιγαίο, εμείς θα είμαστε κερδισμένοι. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Μπα, που λέει και ο Βλουνιν. Μπα, δεν νομίζω. Όταν αναποδογυρίζουν όλα, όταν επιβραβεύεται ο φταίχτης στη χώρα αυτή, τι καταλαβαίνει το παιδί? Ότι για να υπάρξεις και να προκόψεις πρέπει να φταίς. Αν φταίς, ανεβαίνεις. Προκόπτεις. Γιατί άκου να δεις τι ευχάριστα συμβαίνουν στους φταίχτες, παρακαλώ. Ρώτησα τον κύριο Πρωθυπουργό γιατί έκανε αρχηγό της πυροσβεστικής τον διοικητή της ΕΜΑΚ που έκανε 4,5 ώρες να πάει στο μάτι, τον κύριο Κολοκούρη. Γιατί τον έκανε τον Κολοκούρη? Τον ρώτησα. Και ξέρετε τι μου απάντησε? Ότι τι? Έχει τεκμήριο αθωότητας ο κύριος Κολοκούρης για το μάτι. Ναι, αλλά ο κύριος Κολοκούρης είναι υπεύθυνος που κάει και η Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια και η Βαριμπόμπη 3 χρόνια αργότερα επιθυμία σας. Τον ρώτησα γιατί έχει κάνει τρίτον τη τάξη στην πυροσβεστική τον κύριο Λάμπρη. Τεκμήριο κι αυτός. Τον οποίο τον επιδεικνύει κιόλας να είναι το κατεξοχήν πρόσωπο ενημέρωσης. Τεκμήριο δεξιότητας. Ο κύριος Λάμπρης ήταν ο οδηγός του συντονιστικού ελικοπτέρου. Μάλιστα. Τρελή κίνηση στην Αθήνα. Πολλοί. Και ψάχνουν όλοι να βρουν ποια είναι η αιτία της κίνησης. Η αιτία είναι ότι έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Δεκέμβριο μήνα. Είναι καλοκαίρι και απλά δεν λείπουμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Zook Books, όπου διαβάζω το βιβλίο μου «Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ξαναγίνουμε ο εαυτός μας. Ο κανονικός εαυτός μας. Ο παλιός, καλύτερος εαυτός μας. Μόνο σε επίπεδο καλυτέρευσης. Όλα τα άλλα ξεχάστε τα. Το παρελθόν είναι για να ξεχνιέται. Και να μένει κάτι. Και να γίνουμε καλύτερα. Όχι, έτσι Παναγία μου. Φύλαξέ με Παναγία μου. Δεν θέλω να πάθω αυτήν τη χαρά. Σε παρακαλώ Παναγία μου. Βοήθησέ με. Μη ούτε δώσεις αυτή την αυτοπεποίθηση. Είμαι πανέμορφη. Κάθε μέρα νιώθω. Αχ. Και όμορφη. Η ματιά μου πηγάζει από μέσα μου. Εκπέμπω αυτοπεποίθηση και λάμψη. Και κάθε μέρα νιώθω, ναι, όλο και πιο καλά με τον εαυτό. Παπά, είμαι καλά. Είμαι καλύτερα από καλά. Πιο καλά δεν γίνεται. Έχω πάρει όλα μου τα χάπια. Δεν έχω αφήσει κανένα μου χάπι χωρίς να το πάρω. Έχω περπατήσει 8 χιλιόμετρα για να πάω το παιδί μου στο σχολείο σήμερα. Και οι τρεις Φιλιππινέζες μας έχουν κάνει συνολικά σήμερα 138 χιλιόμετρα με τα πόδια για να πάνε και να φέρουν τα άλλα μας 3 παιδιά. Είμαι τόσο καλά όσο η Δόμνα, που δεν ξέρω αν πίνουμε τα ίδια χάπια, αλλά της τα συστήνω και τα δικά μου. Θέλω να γίνει ακόμα πιο ευτυχισμένη. Θέλω να είστε τόσο ευτυχισμένοι όπως εγώ. Θέλω η ζωή μου να είναι σαν την πρωινή ζώνη της τηλεόρασης, αμέριμνη, χαρούμενη. Να θέλω χαρά. Θέλω να είναι ψηλά η αυτοπεποίθησή μου, έστω και αν χρειάζεται να ανέβω στα χούνια, και ό,τι ονειρεύομαι τη νύχτα να μου γίνεται το επόμενο. Το επόμενο πρωί. Αν όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο. Και αν όχι το μεθεπόμενο, το αμέσως επόμενο. Κάποια στιγμή να γίνεται το όνειρό μου πραγματικότητα. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, να τρέχει από τα μπαλτζάκια μου η ευτυχία, να γίνεται κάτω, να τη μαζεύω την ευτυχία μου. Newsbreak.gr. Εδώ μόνο μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Θα σας δίνω κάθε μέρα ενέσεις, συμβουλές, αυτοπεποίθησης, γιατί έχουμε περάσει στην κανονικότητα. Πολύ κανονικότητα. Από το κοτέτσι η Ελλάς. Newsbreak.gr. Και πάμε. Και συνεχίζετε αυτό. Πάρτε το μόνοι σας.